«Γέροντα, άλλοι νιώθουν σιγουριά ότι θα σωθούν και άλλοι αμφιβάλλουν. Ποια είναι η πιο σωστή τοποθέτηση?» «Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να τηρεί τις εντολές του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φτάσει σε τέτοια κατάσταση που, κι αν ο Θεός δεν του δώσει τον παράδεισο, να μην τον πειράξει. Πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι σήμερα ζούμε. Αύριο μπορεί να φύγουμε και πρέπει να κοιτάξουμε πως θα πάμε κοντά στον Χριστό. Όσοι κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να γνωρίσουν τη ματαιότητα αυτής της ζωής, έλαβαν το μεγαλύτερο χάρισμα. Και δεν είναι ανάγκη να αποκτήσουν το διορατικό χάρισμα για να προβλέπουν τα μέλλοντα, διότι αρκετό είναι κανείς να προβλέψει, να μεριμνήσει για τη σωτηρία της ψυχής του και να λάβει τα καλύτερα πνευματικά μέτρα για να σωθεί. Να, βλέπεις, ο Χριστός είπε, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Πόση αξία δηλαδή έχει μια ψυχή? Γι' αυτό η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, γέροντα, δεν πρέπει να έχει κανείς την ελπίδα της σωτηρίας και τον φόβο της κολάσεως? Αν έχει την ελπίδα της σωτηρίας, δεν θα έχει το φόβο της κολάσεως. Και για να έχει ο άνθρωπος την ελπίδα της σωτηρίας, θα είναι κάπως τακτοποιημένος. Τον άνθρωπο που αγωνίζεται με Φιλότιμο όσο μπορεί και δεν έχει διάθεση να κάνει αταξίες, αλλά πάνω στον αγώνα του νικέται, νικάει. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Αν έχει λίγη διάθεση να μην λυπήσει το Θεό, θα πάει στον παράδεισο με παπούτσια. Ο φύση αγαθός Θεός θα τον σπρώξει στον παράδεισο σκανδαλωδός. Θα οικονομήσει να τον πάρει την ώρα που βρίσκεται σε μετάνοια. Μπορεί σε όλη του την ζωή να παλεύει, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Θα τον πάρει στην καλύτερη ώρα. Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του Παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στον Χριστό, και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα, έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε τον σωτήρα μας ταπεινά. «Ο ληστής στο σταυρό είναι ευλόγησον», είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με ένα ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει ένα υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από Φιλότιμο και μόνο πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για τον Θεό από το να δει άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο Φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη.